αγαπητοί μου χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, λένε ότι κάπου εδώ στην Ελλάδα υπήρχε ένας στάβλος που ήταν ακάθαρτος. 30 χρόνια είχε να καθαριστεί. Δεν ήταν εύκολο να τον καθαρίσουν. Επιτέλους ευρέθη κάποιος που τον εκαθάρισε. Αυτός ήταν ο Ηρακλής. Πώς τον εκαθάρισε? Ήλαξε την κήτην του ποταμού Αλφίου, έριψε μέσα εις τον ακάθαρτον στάβλον που είχε 30 χρόνια να καθαριστεί και τα ορμητικά ρεύματα του ποταμού εκαθάρισαν τον στάβλον τούτον. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου χριστιανοί, εάν υπήρχε τέτοιο στάβλο στην αρχαία εποχή. Γνωρίζω όμως καλώς ότι υπάρχει κάποιος στάβλος απείρως πιο ακάθαρτος από τον στάβλο αυτών του Αυγίου. Ποιος είναι ο στάβλος αυτός που χρόνια και χρόνια έχει να καθαριστεί και στιβάστη κόπρος μέχρι του ουρανού? Υπάρχουν τέτοιοι στάβλοι στη σημερινή μας εποχή? Ποιοι είναι αυτοί οι στάβλοι? Είναι το κράτος? Είναι η κοινωνία? Είναι η επίσημος εκκλησία? Δεν πρόκειται στα ερωτήματα αυτά να απαντήσω, αγαπητοί μου. Απήντησα στα ερωτήματα αυτά άλλοτε, ομιλών κοσμικότερων και ελεγκτικότερων από του βήματος των τριών ιεραρχών. Περίοδων μεγάλης τεσσαρακοστής διανύομεν, κατανοητικότερα κηρύγματα πρέπει να απευθύνουμε προς το αγαπητό μας ακροατήριο. Λέγουμε λοιπόν ότι ο στάβλος τον οποίον υπενόει, ο στάβλος του Αυγίου, μη τον ζητήσετε εις απόσταση χιλιόμετρων και μιλίων. Ζητήσατε τον πλησιάστερον προς εμάς. Στάβλος, ας μη κακοφανεί διέκαστον των εξημών, στάβλος είναι η καρδία μας. Όλη η καρδία μας. Δεν υπάρχει βαθύτερον και σκοτεινότερον πράγμα εις τον κόσμο από την καρδία μας. Όλη η καρδία μας. Φωνάζει ο Ισαΐας ο προφήτης, ακάθαρτος καρδία, στάβλος Αυγίου. Δεν ακούετε τον Δαβίδ να εκφράζει τον πόνον συμπάσης ανθρωπότος όταν απευθύνεται προς τον Θεό και λέγει: Κύριε, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός. Δεν ζητώ, Κύριε, ούτε τα πλούτη, ούτε την δόξαν, ούτε τη σοφία του κόσμου τούτου. Ζητώ καρδίαν καθαράν, κτίσον εμεί καρδίαν καθαράν. Έχουμε ανάγκη, αγαπητοί, καθαρμού. Έχουμε ανάγκη εσωτερικής καθάρσεως. Έχουμε ανάγκη καθαρών καρδιών. Εάν καθαρίσουμε τα καρδίες μας, τότε σας δίνω τον λόγο των επίσημων του Αγίου Πνεύματος ότι εφέτος θα εορτάσετε τα ρεότερα των ρεότερων Πάσχα. Ολίγον τι, ολίγα λεπτά, προτού να ψαλεί το Χριστός Ανάστη, η Εκκλησία μας, η Μυστολογική Μητέρα, απευθύνεται προς όλον το εκκλησίασμα και λέγει την Ανάστασή σου, Χριστέ, ότι άγγελοι υμνούσιν εν ουρανείς, ημάς δε τους επιγείς καταξίωσον, εν καθαρά καρδία σε δοξάσει. Είτε όσοι είστε εις τον ιερόν τούτον αιών, απόψε συγκεντρωμένοι,
διεν ακούσετε των θείων λόγων εκ των πενιχρών χιλέων του Ιερομονάχου, ήθε κληρική και λαϊκή να έχουμε την καθαρά καρδία, εις την οποία θα ακουστεί καθαρότερον παντός άλλου ο ήχος της χαρμοσύνου ταύτης οδής. Αλλά θα με ρωτήσετε, πώς θα αποκτήσουμε καθαρά καρδία? Ο στάβλος του Αυγίου εκαθαρίστη με τα ορμητικά ρεύματα του Αλφιού ποταμού. Και η δική μας καρδία θα καθαριστεί πώς? Εάν ρίψαμε στην καρδία μας τον Ιορδάνη ποταμόν. Τον Ιορδάνη ποταμόν δεν εννοώ τον Ιορδάνη των φυσικών. Ή μπορείς να περάσεις όχι μια φορά, χίλιες φορές να περάσεις τον Ιορδάνη ποταμόν και όμως ούτε μία αμαρτία να σβήσεις. Δεν εννοούμε Ιορδάνη ποταμόν των φυσικών ποταμών. Ιορδάνης ποταμός που πλύνει τα αμαρτήματα όλων μας είναι, αδελφοί μου, ίσον πάρτε κοιμωλία. Ιορδάνης ποταμός ρεύματα που καθαρίζουν ψυχάς αμαρτωλών, ίσον. Δεν υπάρχουν ούτε εις εμέ, ούτε εις τους κυρικούς, ούτε εις τους λαϊκούς. Ιορδάνης ποταμός ίσον ένα δάκρυον της αμαρτωλού γυναικός, ένα δάκρυον του ληστού, ένα δάκρυον μετανοούντος. Δώστε μου ένα δάκρυον μετανοίας και το δάκρυον αυτών της μετανοίας είναι ο Ιορδάνης ποταμός, μέσα εις τον οποίο πλύνονται και καθαρίζονται και αστράφτουν ως ηχιών υπάλλευκος η αμαρτωλέ ψυχέ μας. Ακριβώς προς το μυστήριον της ιεράς εξομολογήσεως μας καλεί μεσάλπιγγας αποκαλύψεως η σημερινή ημέρα της σταυροπροσκυνήσεως, προς το μυστήριον τούτο το αγιότατον της ιεράς μετανοίας και εξομολογήσεως μας καλούν οι Άγιες αυτές οι μέρες. Αλλά αγαπητοί μου αδελφοί, τι έπαθω? Εγώ δεν ανέβηκα σήμερα τον άμβονα για να μιλήσω ούτε περί καθαράς καρδίας, ούτε περί Ιορδάνη ποταμού φυσικού και πνευματικού, ούτε περί αυτού του μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως. Εγώ ανέβηκα απόψε τον άμβονα για να σας κεντήσω την περιέργεια επάνω σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ βασικό. Εάν ή μπορούσα να εξασκήσω το έργο του πνευματικού πατρός, ή αν μπορούσα να βάλω πετραχή και να σας εξομολογήσω όλους όσοι ευρίσκεστε μέχρι εδώ στην εκκλησία, θα μεταχειριζόμουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως μία νέα μέθοδον, παλαιάν μεν μέθοδον, αλλά λησμονηθήσαν μέθοδον. Ποια μέθοδο? Πιστεύω ότι σήμερα η εξομολόγηση γίνεται κακός. Είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο. Αλλά πέραν από το ερωτηματολόγιο απλούται μία άλλη κόρα του μυστηρίου. Πιστεύω ότι το κακό στην εξομολόγηση πρέπει να το χτυπήσουμε κατά κέφαλα. Δεν ωφελεί το φίδι να το χτυπά στην ουρά. Όσο και αν το χτυπεί στην ουρά, το φίδι θα μείνει ζωντανό κολοβό. Θα το χτυπήσει το φίδι στο κεφάλι. Και στην εξομολόγηση χτυπάμε την ουρά και δεν χτυπάμε το κεφάλι. Και έτσι στην εξομολόγηση το μέγα του το μυστήριο γίνεται μία θεοπαιξία. Ποια θεοπαιξία? Λένε τα μικρά, τα ασήμαντα, τα μεγάλα, τα κεφαλαιούδη αμαρτήματα δεν τα λέμε. Μα και να είναι το ερώτημα, ποιο είναι σε κάποιο βιβλίο ένας διάσημος Ρώσος μυστικιστής φιλόσοφος, ο οποίος απηχεί το πνεύμα του Ευαγγελίου, θέτει ένα ερώτημα και θέτω και εγώ το ερώτημα. Ποιο, αγαπητή μου, εάν ήρχες τώρα στην εξομολόγηση, θα σε ρωτούσα. Πέστε μου, ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο αμάρτημα της ζωής σας, από τον καιρό που εγνωρίσατε την ζωή
μέχρι τώρα που σας άφησε ο Θεός επάνω εις των μάτιων του των κόσμων. Σας παρακαλώ, εν ώματι του Ναζαραίου, να μου είπετε ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημά σας. Σας δίνω διορία 5 λεπτών. Εγώ θα προσεύχομαι, εσείς θα εξετάζετε τον εαυτό σας. Δεν θέλω να το πείτε εδώ μέσα εις τον αόν. Είστε τόσο υποκριτές, φορείτε τόσο όπως προσωπία εις τον κόσμο, ώστε ζήτημα είναι από τας 2 ή 3 χιλιάδες που κυκλώνεται τον αόν τούτον, εάν θα βρεθεί μια Αγία ψυχή να είπει τα αμαρτήματά του Παρισί αγγέλων και ανθρώπων. Θέλω να το είπετε εις τον πνευματικό σας. Θέλετε να το είπετε εις τη συνείδησή σας. Ποιον είναι το μεγαλύτερο αμάρτημά σας? Είναι η κλοπή? Είναι η αρπαγή? Είναι η καταδυνάστευση των πτωχών και αδυνάτων? Είναι η φιλαργυρία? Είναι η καινοδοξία? Είναι ο φόνος? Είναι η μοιχεία? Είναι η πορνεία? Είναι ένα Θεέ μου, Θεέ μου, δώσ' μου πτέρυγας περιστεράς και πεταστήσω με και καταπάσω εις τα σεσχατιάς του Αγίου Όρου, ή να μην βλέπω πλέον αμαρτήματα κλήρου και λαού, διότι τα αυτιά μας βουήθη κυριολεκτικώς και απορώ και εξίσταμε πως υπάρχουν ακόμα χριστιανοί εντός των ηρωνών. Είναι ένα από τα αμαρτήματα εκείνα, τα φοβερά, τα απέσια, τα οποία ζωγραφίζει μέσα εις την επιστολή του προς Ρωμαίους ο μακάριος Παύλος. Δεν γνωρίζω ποια είναι η απάντησή σας. Ποιον αμάρτημα εσείς παίρνετε την κοιμωλία και το υπογραμμίζετε ως το φοβερότερο αμάρτημα εν τη ζωή σας? Εγώ όμως κρατώ εις τα χέρια αυτή τη ζυγαριά που ζυγίζει μικρά και μεγάλα αμαρτήματα, που είναι ζυγαριά φαρμακείου, που ζυγίζει άστρα και ουρανών, και με αυτή τη ζυγαριά της ασφαλείας ζυγίζω τα αμαρτήματα και θα σας αποδείξω απόψε ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημά μας. Σας βλέπω περισσότερο από κάθε άλλη φορά προσεκτικούς, και τι ούτους προσεκτικούς ακροατάς θέλει ο άγγον. Ίσως και το χαμηλόν της φωνής ακούεται καλύτερο. Ακούεται όλοι? Λοιπόν, προχωρήστε προς τα μέσα. Προχωρήστε προς τα μέσα. Αγία Γραφή, και ζυγίζω τα αμαρτήματα. Ανοίγω την Παλαιάν Διαθήκη. Και μόλις ανοίξω την Παλαιάν Διαθήκη, από την πρώτη σελίδα μέχρι το τέλος, μου φαίνεται ότι βλέπω ένα ουρανό να στράφτηκε να βροντά. Ακούω κατ' επανάληψη μία λέξη που προκαλεί την φρίκη. Τι λέγει μέσα? Η Παλαιά Διαθήκη, το όρο Σινά, το καπνίζω. Τι λέγει? Τι λέγει ο Μωυσής? Τι λέγουν οι προφήτες? Τι λέγει ο νόμος του Θεού? Ακούτε μία λέξη. Ανάθεμα, 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 ανάθεμα. Πού? Εβούησε κάποτε σε εποχήν αγρίου πολιτικού εμφυλίου σπαραγμού η λέξη ανάθεμα. Αλλά εκείνο το ανάθεμα δεν ήταν έκφραση του θελήματος του Θεού. Το ανάθεμα το οποίο εκφράζει η Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ διαφορετικό. Τι θα πει ανάθεμα? Τι θα πει αναθεματισμένος? Θα πει χωρισμένος. Όπως παίρνει ο γιατρός το μαχαίρι και κόβει το σάπιο για να σώσει το υγιές, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον χωρίζει το σεσιπός από το υγιές. Χωρίζει τον αμετανόητον, τον εγκληματίαν από τους λοιπούς. Τον διαγράφει από το μητρόν των τέκνων του Θεού. Τον αποκόπτει από την κοινωνία του Θεού. Αναθεματισμένος. Εκηρύχθητής αναθεματισμένος δεν έχει δικαίωμα στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν επιτρέπεται κανείς να του πει καλημέρα. Ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του, ούτε αυτή η μάνα που τον εγεννήσει. Αλλά όπως στην Παλαιά Σπάρτη, η μητέρα του Παυσανίου, η Ιδία, προσεκόμιζε τον Ήθον και έφραξε τον ναό εις τον οποίο κατέφυγε ο προδότης Υιός της,
Και έδωσε το παράδειγμα μιας υψηλόφρονος μητρός, η οποία περισσότερο από την αγάπη του τέκνου έχει την αγάπη της πατρίδος. Κατά παρόμοιον τρόπον και οι Ισραηλίτες συνεκεντρώνονται όλοι με μια σάλπιγγα, αναγινώσκεται ο νόμος, απειγγείλεται η κατηγορία και μετά χίλια χέρια έπιαναν λιθάρια και τον σκέπαζα με τους λίθους για να εξαφανιστεί από προσώπου γης ο εγκληματίας του παραβάθους. Ανάθεμα σε ποιους? Ανάθεμα εις τους ειδωλολάτρες. Ανάθεμα εις τους μάγους και εις τις μάγισσες. Ανάθεμα εις τους πόρνους και εις τας πόρνας. Ανάθεμα εις τους μυχούς. Ανάθεμα εις τους κλέφτες. Ανάθεμα εις τους βλαστήμους. Ανάθεμα εν γέννης όλους τους τρώγοντας τον υγρότα των φτωχών και των ορφανών. Ταύτα λέγει ουχή ιερομοναχός της, αλλά αυτό το πνεύμα του Άγιον δια των σελίδων της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά αναπνέω, αδελφοί μου, είμαι αμαρτωλός και φοβούμαι το ανάθεμα. Και εισάρχομαι τώρα μέσα εις τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, όπου από τις πρώτες γραμμής μέχρι και των πρώτων σελίδων της Αποκαλύψεως πνέει μια αύρη αύρα. Πνέει η αύρα της αγάπης, η αύρα του Γολγοθά, η αύρα η οποία αναψύχει την ανθρώπινη καρδία, η αύρα των νυχτηρμών του Θεού. Δεν ακούω πλέον το ανάθεμα. Κι όμως, αδελφοί μου, κάπου ακούω το ανάθεμα. Ποιος το λέγει, πω. Το λέγει ο μακάριος Παύλος, εν τον ναό του οποίου κηρύττομαι. Ο Παύλος λέει το ανάθεμα. Ο Παύλος που η καρδιά του ήταν ένας ωκεανός αγάπης, ύψος και εύρος σταυρού. Ο Παύλος που έψαλε τον ωραιότερον ύμνο της αγάπης. Ο Παύλος που είπε εκείνα τα αθάνατα λόγια. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δεν με έχω, ουδέν είναι, λέει, κύμπολο, έγινα κύμπολο να αλλάζω. Ο Παύλος λοιπόν εξτομίζει τη λέξη ταύτην ανάθεμα. Και εις ποιους, παρακαλώ, την εξτομίζει ο Παύλος τη λέξη αυτήν? Λέγει ανάθεμα ο Παύλος στους πόρνους, λέγει ανάθεμα στους μυχούς, λέγει ανάθεμα εις τους υπερηφάνους, λέγει ανάθεμα εις τους βλασφήμους. Πού λέγει το ανάθεμα? Παύλε μακάρι υπέ μας. Ακούτε, εξφενδονίζει το ανάθεμα εις τας κεφαλάς ποιον? Ακούστε, στο ίδιο, στην ίδια επιστολή εις την οποία ψάλλει τον ύμνο της αγάπης, στην ίδια επιστολή, κατακλείων την επιστολή, γράφει τα εξής: ήτης ούφιλοι Κύριον Ιησούν Χριστόν, ανάθεμα έστω. Εάν υπάρχει τις που δεν αγαπάει τον Ιησούν Χριστόν τον εσταυρωμένον, να είναι ανάθεμα. Άρα το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι, ποιον είναι? Το ότι, αγαπητοί μου, δεν αγαπούμε τον Ιησούν Χριστόν τον εσταυρωμένο. Και είναι αμάρτημα της εποχής μας. Και είναι αμάρτημα του όλος μας. Εν μέσω μυρίων αναγκαλισμών της ύλης, εν μέσω μυρίων ερώτων, δεν υπάρχει πλέον ο θείος αέρος που συγκινεί της ανθρωπίνας ψυχάς. Δεν υπάρχει πλέον ο αέρος του Ιησού του εσταυρωμένου. Ήτης ουφιλή Ιησούν Χριστόν, έστω ανάθεμα Μαράναθα. Υπάρχουν, αγαπητοί μου χριστιανοί, μύριοι λόγοι που πρέπει να αγαπώμε τον Κύριόν μας. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί, ένα κατά τον οποίο η καρδία μας πρέπει να γίνει βάτος και ομένη, εις την οποία να υπάρχει η αγάπη του Ιησού Χριστού? Λόγοι: πρέπει να αγαπώμε τον Κύριο, διότι είναι εμπρότης ο δημιουργός μας και ο πλάστης μας. Ρίψατε, αγαπητοί μου, εν βλέμμα εις την περιβάλλουσαν φύση. Ρίψατε, παρακαλώ, εν βλέμμα τώρα που φεύγει ο χειμώνας και έρχεται η βασίλισσα των εποχών, έρχεται η άνοιξη, αρμυρίζει. Ρίψατε βλέμμα
το χορταράκι το ταπεινό. Κάποιος αργαλιός, μυστικός, όλο το χειμώνα δούλευε μέσα στα σπλάχνα της γης με τα πλουμιστά λουλούδια του. Ήφανε ο αργαλιός αυτός του Θεού χαλιά πολύτιμα, τάπητας περσικούς, και στρώνει τώρα το Πάσχα ολόκληρο την φύση με ένα τάπητα απέραντον, το τάπητα των αμφαίων των πολυχρώμων, για να περάσει επάνω ο βασιλάς της δόξης. Το χορτάρι που πατούμε δεν είναι δικό μας, είναι του Ιησού Χριστού. Τα δέντρα που τα κλαδιά τους λυγίζουν κάτω από το βάρος μυρίων καρπών δεν είναι δικά μας, είναι του Χριστού μας. Αυτός είναι το δέντρο της ζωής. Τα ριάκια που κελαρίζουν, οι ποταμοί που ροχθούν τα ρεύματά τους, η θάλασσα που απλώνεται μεγάλη και αφρίζει, δεν είναι η δική μας. Εάν την ρωτήσουμε, εάν είχε γλώσσα, θα είπε: είναι του Χριστού μας, έργο του Χριστού μας είναι. Τα ζώα που μας υπηρετούν δεν είναι δικά μας, είναι του Ιησού Χριστού. Τα πουλιά, ο κουρυδαλός που τώρα το καλοκαίρι ανεβαίνει επάνω και κάνει στροφάς και ψάλει πρωί-πρωί, πρωτού να ψάλει ο ψάλτης το εωθηνό του, ο κουρυδαλός ψάλει το εωθηνό του εις τα ουράνια. Τα ειδόνια που μέσα στα δάση τα πυκνά ψάλουν τη μουσική τους, μια μουσική που νικάει τον Μπετόβεν. Κουρυδαλίκια, ειδόνια και πάντες δεν είναι δικά μας, είναι του Χριστού μας. Ο αέρας που αναπλέουμε, το οξυγόνο που έφτασε άφθονο μέσα στην φύση, είναι του Χριστού μας. Ο ήλιος που μας θερμαίνει και στέλνει εκατομμύρια κιλοβάτ, χωρίς κανείς να μας ενοχλήσει να πληρώσουμε μία δραχμή για το φως. Αυτός ο ήλιος, η μεγαλύτερη ηλεκτρική εταιρεία του κόσμου, η αδαπάνος, στέλνουσα το φως επί τους αχαρίστους και βλαστήμους. Δεν είναι δικό μας, είναι του Χριστού μας. Αυτός είναι το φως του κόσμου. Δεν σας είπα τίποτα. Περιμένετε να νυχτώσει. Ανεβείτε υψηλά στην κορυφή του Λυκαβητού ή του Πάρνηθος και ατενίστε πάνω του μεγαλύτερου θέατρου του κόσμου. Ατενίσατε τον ουρανό και θα είδατε πάνω εις τα ύψη μυριώδες αστέρες, καντήλια πουλιόλαιοι του υψίστου, να υμνούν η μέρα και νύχτα των Κύριων. Δεν είναι δικά μας, είναι του Χριστού μας. Δεν σας είπα τίποτα περισσότερον από τα λουλούδια, περισσότερον από τα δέντρα, περισσότερον από τους ποταμούς και τα θαλάσσας, περισσότερον από τα άστρα. Ελάτε, ελάτε να σας πάω κάπου να θαυμάσετε τον Θεό. Εκεί πλέον και ο άπιστος γίνεται πιστός. Πού να σας πάω? Να σας πάω μέσα στο σπίτι ενός οικογενειάρχου. Να σας πω, πλησιάσατε στην κούνια του παιδιού. Το κλάμα του παιδιού, το χαμόγελο του παιδιού είναι ανώτερο από τα άστρα και από τα λούδια του κόσμου. Μανάδες που κρατάτε στην αγκαλιά τα μικρά αυτά λουλούδια, τα άστρα αυτά του ουρανού, τους αγγέλους του κόσμου, σκεφτήκατε ότι αυτά δεν είναι δικά σας, αλλά είναι του Χριστού μας? Δεν είναι η δική μου ιδέα, αγαπητοί μου χριστιανοί. Είναι η ιδέα του Ιερού Ευαγγελίου. Είναι η ιδέα του Ευαγγελιστού. Προσέξατε φέτος το Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί τη νύχτα της Αναστάσεως του Κυρίου. Λέγει, εν αρχήν ο Λόγος, παρακάτω. Τα πάντα, όλα τα φυσικά φαινόμενα, τα πάντα, εγένετο δι' αυτού, δι' του Ιησού Χριστού. Και γέγονε, λέει, ουδέν χωρίς αυτού. Γέγονε ουδέν, ο γέγονε. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα εις τον φυσικό κόσμο το οποίο έγινε χωρίς την θέλησή του, χωρίς την δύναμή του. Σας ανέφερα, πρέπει να αγαπούμε τον Κύριον. Δια τας αυτά όμως τα οποία σας ανέφερα είναι υλική ευεργεσία. Αλλά εκτός από τις υλικές ευεργεσίες
Έχουμε και τα πνευματικά ευεργεσίας. Ο άνθρωπος, λόγω του φυσικού δεσμού που έχει με τη γη και με τα φυσικά ανάγκας, αισθάνεται τα φυσικά ευεργεσίας. Αλλά πολύ ολίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται τα πνευματικά ευεργεσίας. Ποια είναι η πνευματική ευεργεσία που προσέφερε στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος? Η μεγαλύτερα ευεργεσία, η υψίστη ευεργεσία, η αποκορύφωση της αγάπης του Ναζωραίου στον κόσμο, είναι η ευεργεσία εκείνη την οποία υπενθυμίζει η σημερινή εορτή. Είναι το ξύλον το τίμιον. Είναι το τρισμακάριστον ξύλον ενώ ετάθη Χριστός. Αγαπητοί μου, κι αν ακόμη έλειπαν όλα όσα υπάρχουν εις τον κόσμο και υπήρχε μόνον ο Σταυρός, έφτανε ο Σταυρός αυτός να μαρτυρήσει το μήκος και το πλάτος και το ύψος της αγάπης του Θεού. Τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενήν έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Πώς, αγαπητοί μου, πώς, τι λέξεις, τι εικόνες, τι παραδείγματα να έβρω για να σας εκφράσω την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο. Θα αναφέρω δύο ή τρία παραδείγματα για να σας καταστήσω σαφές αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, ότι παραπάνω από τα φυσικά ευεργεσίας είναι η πνευματική ευεργεσία. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται Πελεκάνος. Όσοι έχουν ζήσει στην Ήπεθρο και ιδίως προς βοράν, θα έχουν δει το συμπαθές του των πτηνών που λέγεται Πελεκάνος. Ο Πελεκάνος είναι φιλόστρωμος, αγαπάει τα πουλιά του. Αλλά κάποτε συμβαίνει, όταν ο Πελεκάνος πτερυγίζει επάνω εις τα έλη και στα σπεδιάδας, δια να έβρει τροφή για τα τέκνα του και τα πουλιά του, η φωλιά μένει αφρούρητος. Και τότε φίδι φαρμακερών κατορθώνει να γλιστρήσει, να ανεβεί επάνω εις την φωλιά του και να δηλητηριάσει τα πουλιά του Πελεκάνος. Αλλά ο Πελεκάνος έρχεται, βλέπει το φίδι να γλιστράει προς τα κάτω, αλλά βλέπει τα πουλιά του να σπαρταράν μέσα στη φωλιά. Δεν είναι ο Πελεκάνος ιατρός, δεν είναι ο Πελεκάνος φαρμακοποιός, αλλά τον έκανε η αγάπη, το ένστικτο, κάνει τα πουλιά και ιατρούς και φαρμακοποιούς. Τι κάνει αυτό που ύστερα από τόσους αιώνας ανακάλυψε η επιστήμη, την μετάγγιση του αίματος, το ανακάλυψε ο Πελεκάνος νωρίτερα. Μόλις είδε τα πουλιά του να κινδυνεύουν, λέγει η παράδοση ότι σκίζει με το ράμφος του εδώ το στήθος προς την καρδία του, παίρνει ως με ένεση, παίρνει από μέσα από τα σφλέβας του ειδικό του αίμα το ζωγόνο, τα ποτίζει ένα-ένα τα πουλιά του και αμέσως τα πουλιά του που είναι πλέον σαν πεθαμένα ζωντανεύουν με το αίμα του Πελεκάνος. Παράδειγμα είναι. Πιάνε τα πουλιά, εμείς όλοι είμαστε τα πουλιά. Ποιο είναι το φίδι? Είναι ο Σατανάς, ο αιωσφόρος, ο αρχαίος όφης, ο πλανών την οικουμένην όλη. Ποιο είναι το φαρμάκι? Το γλυκό φαρμάκι, δυστυχώς γλυκό φαρμάκι, σιρόπι γλυκό. Είναι η αμαρτία. Ποιος είναι ο Πελεκάνος? Πελεκάνος είναι ένας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος σύνηξε την καρδία του
και έριψε μέσα εις τας φλέβας της αρρωστισμένης ψυχής το αίμα των ζωογόνων. Δεν είναι η δική μου ιδέα, δεν φαντασιοπληκτώ την ορατά, δεν έχω ειδικά μου πράγματα. Τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, όταν όλοι ερθείτε εδώ στην εκκλησία και παρακολουθήστε των επιτάφιων θρήνων που είναι το άσμα των γλυκύτατων, τότε μεταξύ των άλλων ωραίων τροπαρίων που ψάλλονται εις τον ακάδιστον, εις τον επιτάφιον θρήνων, θα ακούσετε να ψάλλει ο ψάλτης, ή αν υπάρχει ψάλτης ευλαβής, και αν υπάρχουν χριστιανοί ευλαβείς, θα ακούσουν τότε να λέει ο ψάλτης, ως περπελεκάν, τετρωμένος την πλευρά σου λόγια, σου σπέδασε ζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής χρονούς. Ο Χριστέ λέει, σαν τον πελεκάνο, που άνοιξε την πλευρά του, και έσταξε μέσα στα πουλιά του το αίμα του των ζωγόνων, έτσι και εσύ πελεκάνος του ουρανού, άπλωσες τις θερούγες σου, άνοιξες το αίμα σου, τα σφλέβα σου, και έριψες μέσα εις τα στιχάς μας το αίμα σου το τίμιον. Το λέγει ο Παύλος, είμαθα νεκροί λόγω των αμαρτιών μας, και ζωοποίησες ημάς το τίμιον σου αίματι. Αλλά δυστυχώς την ευεργεσία αυτή την οποία προσφέρει ο Κύριος δια του αίματός του, ολίγοι στον κόσμο να εκτιμήσουν. Θα έπρεπε μόνο δι' αυτό το γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός προσέφερε τον εαυτόν του λύτρων, προσέφερε τον εαυτόν του θυσίων μοναδική επάνω στον Γολγοθάν και της αμαρτίας όλων μας, θα έπρεπε αυτό το γεγονός να κρατήσει εμάς εις μια αναδιάλειπτον ευγνωμοσύνη. Δυστυχώς δεν αγαπούμε τον Ιησού Χριστό. Δεν έχει ανάγκη ο Ιησούς Χριστός της δικής μας αγάπης. Όχι. Και αν εμείς δεν τον αγαπούμε, τον αγαπούν αλλού. Για να τον αγαπούν οι Έλληνες, θα τον αγαπήσουν αλλού. Για να τον αγαπούν τα Βαλκάνια, δεν τον αγαπούν οι Ευρωπαίοι. Και έφτασε η ώρα να αγαπηθεί ο Χριστός από πού. Πού να αγαπηθεί. Μάσα εις τους αγρίους, εις τους οποίους μεταβαίνουν οι Απόστολοι και κηρύττουν το Ευαγγέλιο, και βλέπεις τον άγριον αυτόν που ελάτρευε φίδια και βατράχους, όταν του ανοίξουν το Ευαγγέλιο και το μιλήσουν στην γλώσσα της αγάπης, βλέπεις τον άγριον αυτόν όταν φάσει ο Ιεραπόστολος να του διηγείται ότι ο Χριστός εσταυρώθη, να βλέπεις τον άγριον αυτόν τα μάτια του να υγραίνουν, τα δάκρυα να στάζουν, και μέσα από την καρδιά του να αισθάνεται μια αγάπη στον Χριστό. Κάποιος ξένος βρήκε ένα άγριον χριστιανόν που ευαπτίστηκε, βρήκε κάποιον εις τας νήσους του ωκεανού, και τον επλησίασε ο ξένος τον άγριον, και είδε ότι ο άγριος, ο χριστιανός, ο Σάκης ανέφερε ο άγριος το όνομα του Χριστού εδάκριε. Μα του λέγει ο Ευρωπαίος που έβλεπε εδώ στην Ευρώπη ότι οι χριστιανοί της Ευρώπης είναι ψυχροί, είναι ψυχή αγάπης προς τον Χριστό, βλέποντας τον άγριο να αισθάνεται μια αγάπη, μια τρυφαράδα, ένα έρωτα στον Χριστό, του λέγει ο ξένος ο Ευρωπαίος, λέγει, γιατί όταν ακούς το όνομα του Χριστού δακρύζεις. Ο άγριος δεν είχε γλώσσα. Φτωχιά είναι η γλώσσα. Αχ, γλώσσα, είσαι πλούσια όταν πρόκειται να υμνήσεις τους αισχούς έρωτας. Είσαι πολύ πτωχή για να υμνήσεις τον έρωτα των θείων του Ιησού Χριστού. Φτωχιά ήταν η γλώσσα του άγριου. 500-600 λέξεις είχε ο άγριος. Δεν μπορούσε με το λεξιλόγιο των πτωχών των αγρίων να εκφράσει την αγάπη αυτήν στον Χριστό. Η καρδιά του επλημμυρούσε από το αίσθημα αυτό της αγάπης προς τον Χριστό, αλλά η γνώση του ήταν αδύνατος. Τότε του λέγει, σκέφτηκε, και τι έκανε. Να σου πω τι με έκανε ο Χριστός. Με το δάχτυλό του, επάνω στην αμμουδιά, έκανε έναν κύκλο. Και εκεί που ήταν ο κύκλος, επήρε χορταράκι ξηρό, άχυρο,
και έβαλε γύρω-γύρω, εκάλυψε ολόκληρον την περιφέρεια του κύκλου, την εκάλυψε με χόρτο. Μετά τι έκανε? Μετά επήρε ένα σκουλίκι και το έβαλε ακριβώς στο κέντρο του κύκλου. Μετά επήρε ένα σπίρτο και έβαλε φωτιές από όλες τις μεριές του κύκλου. Και άρχισε η φωτιά να σχηματίζει πλέον ένα πύρινο στεφάνι. Ο κύκλος έγινε πύρινος, εκαίεται γύρω γύρω. Το σκουλίκι με το εύστιχτο της αυτοσυντηρήσεως που υπάρχει σε όλα τα ζώα, σε όλη την κλίμακα των ζώων, το σκουλικάκι μόλις συστάνθη την φωτιά, αντιλήφθη ότι θα εκαίεται και έκανε απεγνωσμένας προσπαθίας να φύγει μέσα από τον κλειόν, τον πύρινο κλειόν, από μέσα από το στεφάνι το πύρινο. Πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, πήγαινε προς πάσα κατεύθυνση, αλλά παντού συναντούσε τις φλόγες και οπισθοδρομούσε, έως ότου απελπισμένο πλέον, κουλουριάστηκε και περίμενε πλέον τον θάνατο. Την ώρα εκείνη ο άγριος το πιάνει με το δάχτυλό του και το βγάζει και το βγάζει στην παλάμη. Με κατάλαβες, του λέει. Εγώ ήμουν το σκουλίκι. Το στεφάνι το πύρινο είναι η αμαρτία του κόσμου. Όπου να πήγαινα, όπου να στρεφόμουν, μπροστά μου ήταν η αμαρτία. Αλλά ήρθε ο Χριστός και με τα δάχτυλά του τα ματωμένα επήρε εμένα το σκουλίκι και με έβγαλε στο φως. Βλέπετε ένας άγριος πώς αισθάνεται την αγάπη του Χριστού. Σκουλίκια βρωμερά. Κάνει, έχει γαλόνια πλάκα. Σκουλίκι βρωμερών, καν φέρεις θέμα. Σκουλίκι βρωμερών, καν έχεις επικαλύματα και σταυρούς. Σκόληξη μήκη ο άνθρωπος. Και το σκουλίκι αυτό κατεβαίνει ο μέγας δημιουργός του κόσμου. Με όση ευκολία, αγαπητοί μου, σκοτώνεις, πατάς ένα σκουλίκι, ένα μυρμήγκι, με τόση ευκολία, μόνο να θελήσει ο Κύριος, το δαχτυλάκι του να κουνήσει ο εσταυρωμένος, κάρβου να γίνεται ο κόσμος. Και προς τα σκουλίκια αυτά τα βρωμερά, που κυλιώματα μέσα εις τον κόβο της αμαρτίας, προς τα σκουλίκια αυτά τα βρωμερά, έρχεται ο Κύριος μας και με την χείραν του τη ζωγόνων, μας αρπάζει μέσα από τον πύρινο ποταμό και μας σώζει. Όχι δόξα του, όχι αγάπη του, η κτηρμή του. Δεν υπάρχει αγάπη προς τον Χριστό. Υπήρχαν άλλοτε εις τας νήσους των αγρίων αγαπούν τον Χριστό. Υπήρχε κάποτε εποχή που οι άνθρωποι αγαπούσαν πραγματικά στον Χριστό. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα και τελειώνω. Ήτο ζούσε ένας φλογερός Άγιος. Τους πρώτους αιώνας ονομάζεται ο Άγιος αυτός Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αγαπούσε τον Χριστό. Έλεγε, αν ανοίξετε την καρδιά μου, δεν θα βρείτε μέσα στην καρδιά μου πυρ φιλόηλων. Δεν θα βρείτε μέσα αγάπη κοσμικιά. Υπάρχει μόνο μία αγάπη, ο έρωτος του Χριστού. Το έλεγε πραγματικός. Όταν τον έπιασαν και τον μετέφεραν σιδηροδέσμιον και τον έριψαν μέσα εις το αμφιθέατρο της Ρώμης και λέοντες βρυχόμενοι επέπεσον επάνω εις τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο που προσήφθηκε το και δεν πατούσε την ώρα εκείνη την γη και οι λέοντες κατακερμάτισαν το σώμα του Αγίου Ιγνατίου. Λέγει η παράδοση ότι από όλο το σώμα του Αγίου εκείνο το μέρος του σώματός του που δεν έδειξαν καθόλου αλλά το εσεβάστησαν οι λέοντες, ή το η καρδία του, διότι μέσα εις την καρδία του ή αν είναι εις την καρδία του θέλετες μέσα εις την καρδία του γραμμένα με χρυσά γράμματα ο Ιησούς Χριστός ο έρωτας της ψυχής μου. Εάν την ώρα αυτή είχα κάποιο κλειδί και άνοιγα της καρδιάς σας, τι άραγε θα έβρισκα μέσα στις καρδιές σας? Ζητώ μια θέση για τον Ιησού εντός της καρδιάς σας. Είδατε καμιά φορά στα αυτοκίνητα, στα τραμ, στους σιδοδρόμους, που κάθονται οι άνθρωποι, νεότατοι άνθρωποι,
δεσποινίδες που καπνίζουν, κυρίες οι πάντες. Και μπαίνει ένα γεροντάκι ηλικιωμένο και κανείς δεν παραχωρεί ούτε μία θέση. Και ακούεται η φωνή του εισπράκτορος, μία θέση για τον άπειρον, μία θέση για τον γέροντα. Έτσι ακριβώς είναι και σήμερα. Όλες οι θέσεις της καρδιάς μας είναι κατηλημένες από τα εγκόσμια πράγματα. Μία θέση για τον Ιησού. Μες στην καρδιά μας υπάρχουν όλα τα πράγματα, όλα τα εγκόσμια. Δεν υπάρχει θέση για τον Ιησού. Εάν αγαπούσαμε τον Χριστό, εάν τον αγαπούσαμε πραγματικά τον Χριστό, η αγάπη είναι κάτι που δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται. Η αγάπη είναι όπως το φως, φαίνεται. Η αγάπη είναι όπως ο ήχος, ακούεται. Η αγάπη είναι όπως η φωτιά, θερμαίνει. Δεν κρύβεται η αγάπη. Δεν κρύβεται η αγάπη. Αν είχαμε αγάπη προς τον Χριστό, θα φαίνεται η αγάπη μας. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς, τα σημάς στηρίσετε. Εάν αγαπούσαμε τον Χριστό, δεν βλέπεις δύο πρόσωπα που έχουν αγάπη, που αισθάνονται αγάπη, που τραβιέται το ένα με το άλλο. Ο χωρισμός τους πονεί. Ο χωρισμός τους ταράσει. Προσπαθούν να βρουν ευκαιρία να συναντηθούν. Και όταν συναντηθούν, κάθονται και κουβεντιάζουν ώρες ολόκληρες. Εάν είχαμε αγάπη, θα προσπαθούσαμε να έβρουμε ευκαιρία να συναντηθούμε με τον Χριστό. Και πού μπορούμε να συναντηθούμε με τον Χριστό? Πού να συναντηθούμε? Συναντώμεθα με τον Χριστό στην ώρα της προσευχής. Δεν υπάρχει ωραιότερα στιγμή από τη στιγμή που το σκολίτσι ο άνθρωπος ομιλεί με τον Δημιουργό του, με τον Κύριο. Πού συναντώμεθα με τον Χριστό? Συναντώμεθα στην Αγία Γραφή. Όταν ανοίγεις την Αγία Γραφή και διαβάζεις την Αγία Γραφή, αισθάνεσαι μια γλυκάδα, αισθάνεσαι κάποιο άρωμα να πνέει μέσα στην ψυχή σου. Πού συναντώμεθα με τον Χριστό? Συναντώμεθα εδώ στην Εκκλησία. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε το δυνάμεων, ευυποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Πού συναντώμεθα με τον Χριστό? Στην ελεημοσύνη. Κάθε φορά που βοηθείς τον πτωχό, τον ενδεεί, είναι σαν να αγαπάς τον ίδιο τον Χριστό. Πού συναντώμεθα με τον Χριστό? Προπαντός πού συναντώμεθα? Εν την κλάση του άρθρου. Μέσα εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τότε, όταν κοινωνούμε αξίως του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, τότε, όπως οι μαθητές, αισθανόμαστε την καρδιά μας να φλέγεται, όπως οι μαθητές που επορεύονται εις Εμαούς, θα λέμε και εμείς, Κύριε μήνων με θυμών και αυτή και ημέρα. Εάν αγαπούσαμε τον Χριστό, καμία αγάπη δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει από τον Χριστό. Λέγει το άσμα των ασμάτων. Διαφθαρμένοι άνθρωποι διαβάζουν το άσμα των ασμάτων και θεωρούν το άσμα των ασμάτων το ποιητικό των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ο το άσμα των ασμάτων θέμα έχει τον επίγειον έρωτα. Όχι, όχι, όχι. Το άσμα των ασμάτων θέμα έχει την αγάπη της ψυχής με τον Ιησού Χριστό τον Ναζαρέο. Τον Ιμφίον χριστιανή μου αγαπησωμένη. Εκεί μέσα στο άσμα των ασμάτων λέγει ότι η αγάπη είναι κρατά, η αγάπη είναι ισχυρά, η αγάπη σύει τα άστρα, η αγάπη διαβαίνει ποταμούς, η αγάπη διαβαίνει όρη, η αγάπη φτάνει μέχρι τον Άδη, η αγάπη κράτει τα πάντα, η αγάπη κρατά ως ο θάνατος. Ποταμοί δεν θα μπορέσουν ποτέ να σβήσουν την αγάπη. Και όλος ο κόσμος, καν δαίμονες, καν άνθρωποι, καν ουράνια, καν επίγεια, καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να χωρίσει τον άνθρωπο από την αγάπη του Χριστού μας. Τι να χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Για να αγαπούσαμε τον Χριστό, λέγω ακόμη μία λεπτομέρεια, μία ακόμη λεπτομέρεια. Για να αγαπούσαμε τον Χριστό, δεν θα δεχόμεθα, όχι εμείς, όχι μόνο εμείς, όχι μόνο εμείς, δεν θα ευλαστημούσαμε ποτέ το Άγιον το όνομα, αλλά δεν θα επιτρέπαμε σε κανένα να βλαστημήσει το Χριστό.
Αδελφοί μου, στο σημείο αυτό του λόγου θα ήθελα να κατεβώ από του βήματος και να πάω στο κελί μου να κλάψω. Για να αγαπούσαμε τον Χριστό, όχι μόνο εμείς δεν θα βλαστημούσαμε, επαναλέγω, αλλά δεν θα επιτράπαμε σε κανένα να βλαστημίσει τον Χριστό το Άγιον το όνομα. Θα λέγαμε σε κάθε βλάστημο να πλύνεις το στόμα σου για να αναφέρεις το όνομα του Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Στην Αβυσσινία, στην Αραπιά μέσα, δεν υπάρχει ένας Αβυσσινός. Ένας Αβυσσινός δεν υπάρχει. Για να βλαστημεί το όνομα του Χριστού. Δεν θέλω, εάν ήταν άλλη εποχή, εάν ήταν άλλη περίοδος, θα είχα όλο το βάρος να καταγγείλω ένα γεγονός καταπληκτικό. Ότι εδώ πλέον το όνομα του Χριστού δεν βλαστημείται μέσα στα βουνά και στα λαγκάδια, δεν βλαστημείται μέσα στα τεπαναγιά, ούτε μέσα στους στρατώνας μόνον, βλαστημείται ακόμα σε κέντρα επίσημα, εκεί όπου έπρεπε αυτοί που διοικούν τον τόπο να σέβονται υπερπάντα άλλων το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει εκκλησία ζώσα. Αν υπήρχε εκκλησία ζώσα, θα στέκεται εκεί στην πόρτα ο επίσκοπος, ο κληρικός και θα έλεγε όλους, δεν σε επιτρέπω να εισάθεις στον ναό. Ας είναι 25 Μαρτίου, δεν σε επιτρέπω. Σύ ο οποίος βλασφημείς το όνομα του Χριστού, ουδέμια θέση έχει μέσα στον ναό. Αλλά γιατί πηγαίνω στα υψηλά αξιώματα, ας κατέθω, ας προσγειωθώ. Γυναίκες που ακούτε τους άντρας σας να βλασφημούν το όνομα του Χριστού και εσείς τους χαϊδεύετε, θα κουλαστείτε. Διότι έχετε παραπάνω από την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του άντρα σας. Και εσείς πατεράδες που βλέπετε τα παιδιά σας να βλαστημούν τον Χριστό και δεν τα επιπλήτετε, θα κουραστείτε. Και εσείς οι ρίχοι υψίστες που βλέπετε το ποιμνιό σας να παραβαίνει τους θείους και ανθρωπίνους νόμους και δεν τον επιπλήτετε, θα κουραστείτε. Ο Κύριος του είπε, όποιος δεν με αγαπάει παραπάνω από τη μάνα του, παραπάνω από τον πατέρα του, παραπάνω από τα παιδιά του, δεν είναι άξιος να ονομάζεται οπαδός μου. Αγαπητοί μου, σε κάποιο μέρος της Ευρώπης ένας ζωγράφος που μετανόησε, μέχρι ότου μετανοήσει ζωγράφισε τις πιο αισχρές εικόνες στον κόσμο. Μετά, όταν μετανόησε, επήρε τις εικόνες αυτές, έβαλε φωτιά και τις έκαψε. Μετά κλείστηκε μέσα εις το ατελιέ του και είπε, Κύριε, εζωγράφησα όλες τις αισχρές εικόνες και σκανδάλισα τον κόσμο. Από εδώ και μπρος θα ζωγραφίζω μόνο σένα. Πήρε λοιπόν το πινέλο του και άρχιζε να ζωγραφίζει τον εσταυρωμένο. Κάθε πινελιά και δάκρυ. Κάθε φορά που έπαιρνε το πινέλο του να ζωγραφίσει το αγκάθινο στεφάνι, το χλωμό του πρόσωπο, τα χείλη του, τα διψασμένα, το κορμί του, τα χέρια του, τα πανάχραντα, τους πόδας του. Κάθε φορά που το πινέλο το έτρεμε και το έφερνε πάνω στον πίνακα, τα δάκρυά του έτρεχαν από τους οφθαλμούς του και έσμιγε τα δάκρυά του με τα χρώματα. Έτσι, αδέρφια μου, έτσι οι αδέρφια μου ζωγραφίζανε στα παλιά τα χρόνια τις Άγιες εικόνες του Βυζαντίου. Τώρα οι ζωγράφοι κοσμικοί, όπως ζωγραφίζουν μια κοσμικιά γυναίκα, ζωγραφίζουν την Παναγιά μας. Και όπως ζωγραφίζουν ένα κύριο του εμπορίου, χρώμα ζωγραφίζουν. Και την ώρα που ζωγραφίζουν, κρατούν στο στόμα το τσιγάρο. Όχι έτσι, αυτές οι εικόνες δεν είναι εικόνες αγιασμένες. Αγιασμένες εικόνες είναι οι εικόνες του Βυζαντίου. Που μέσα εκεί τα ποινή καλόγεροι με τα δάκρυά τους, με τις νηστείες των, εζωγράφιζαν την εικόνα του Χριστού μας. Ο ζωγράφος εζωγράφησε. Και ήταν τόσο επιτυχημένη η ζωγραφιά που άμα έβλεπες τον Χριστό ζωγραφισμένο δεν μπορούσες παρά να συγκινηθείς.
Αλλά εκείνο που σε έκανε να συγκινηθείς περισσότερο είναι ότι κάτω από την εικόνα του Εσταυρωμένου ο ζωγράφος έγραψε. Τι έγραψε? Ακούστε τι έγραψε. Χριστιανέ, πόσα έπαθα δια σε, σύ τι έκανες δια με. Αυτό το παράπονο έχει διατυπώνει ο Χριστός προς όλους εμάς. Αυτή την ημέρα, την ημέρα του Σταυρού, την ημέρα του Σταυροπροσυνήσεως, ακόμη ζωαιότερον τη Μεγάλη Εβδομάδα, δύο παράπονα ακούονται από το στόμα του Χριστού. Το ένα παράπονο, ακούεται παράπονο του Χριστού. Το παράπονο του Χριστού απευθύνεται προς τον ελληνικό λαό, τον οποίον λαόν κατ' επανάληψη έχει ευεργετήσει ο Κύριος. Εάν ζούμε επάνω στη φλούδα αυτή, στο άλλο κήρυγμα, αν θέλει ο Θεός, ελάτε εδώ πέρα όλοι, τακτοποιηθείτε, ίσως να είναι και το τελευταίο κήρυγμα που κάνω, μπορεί να διακόψω ενωρίτερον από κάθε άλλη φορά, έχω τους λόγους μου να διακόψω, ελάτε το τελευταίο κήρυγμα εδώ, που μαζευτείτε, λοιπόν, και θα συνεχίσω το λόγο και θα αποδείξω ότι εάν ζούμε στη φλούδα αυτή της γης, δεν το οφείλουμε στην ευφυΐα μας, δεν το οφείλουμε εις τα πλούτη μας, δεν το οφείλουμε εις την ανδρεία μας, το οφείλουμε εις την αγάπη του Χριστού. Ζούμε, αν ζούμε εδώ στη φλούδα και αναπνέαμε τον αέρα αυτών των ελληνικών ελεύθερων, το οφείλουμε εις τον Ιησού, ο οποίος είναι ο ευεργέτης της πατρίδος μας. Λοιπόν, προς τον ελληνικό λαό που ευεργέτησε ο Χριστός μας κατ' επανάληψη, προς τον λαό αυτόν ο Κύριος μας από τον Σταυρό εκφράζει ένα παράπονο. Το παράπονο που εκφράζει ο Χριστός προς το δαϊκό λαό. Σαν να τον ακούμε. Σαν να είναι μπροστά μας απόψε. Αχ, να είμαι ο ζωγράφος. Να σας κρεμούσα μια εικόνα απόψε. Την εικόνα του Εσταυρωμένου. Με τον αγκάθινο στέφανο. Με τα χείλη του διψασμένα. Με τα χέρια του τεντωμένα στο Σταυρό. Με την πλευρά του σχισμένη. Να απευθύνεται προς όλο τον ελληνικό λαό, προς όλους ανεξαιρέτως, και να λέγεται το παράπονο του: λαός μου, λαός μου, τι επί εσάς, τι δε σου έκανε λαέ. Και όμως σύ τι με ανταπέδωκας. Αντί του μάνα, πολύ. Αντί του ύδατος, όξος. Αντί του αγαπάμε, σταυρό προσηλώσατε. Το ένα παράπονο του Χριστού είναι το παράπονο αυτό. Αλλά εκτός από το παράπονο αυτό υπάρχει και κάποιο άλλο παράπονο. Παράπονο πλέον όχι προς όλων των ελληνικών λαών, αλλά παράπονο προς ένα έκαστον από εμάς. Ποιο είναι το παράπονο του? Το παράπονο του είναι. Ποιο? Το παράπονο που είπε ο Χριστός προς τον Απόστολο Πέτρο. Μετά την Ανάστασή του, όταν το συνήντησε, του έκανε ερώτημα. Ποιο ερώτημα? Το ερώτημα αυτό το απευθύνω και εγώ σε εσάς όλους. Και επιθυμώ απόψε να μην κοιμηθείτε εάν δεν δώσετε την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Τι λέγει το ερώτημα αυτό? Τι λέγει? Ρώτησε ο Χριστός όταν το συνήντησε τον Πέτρο ύστερα από την άρνησή του. Και λέγει στον Πέτρο: φιλείς με? Με αγαπάς? Και το είπε τρεις φορές: φιλείς με Πέτρο? Φιλείς με Πέτρο? Και προς όλους εμάς απευθύνει το ερώτημα σε ένα έκαστον από εμάς. Φιλείς με? Ξέρω πολύ καλά, αγαπάτε πολλά πράγματα εις τον κόσμο. Αγαπάτε οι άντρες τις γυναίκες σας. Αγαπάτε οι γυναίκες τους άντρες σας. Αγαπάτε οι μανάδες τα παιδιά σας. Λαχταράνε η καρδιά σας. Πονάνε η καρδιά σας. Αλλά ουέ και ελίμονον, εάν μέσα εις την καρδία σας δεν υπάρχει ένα μόριο αγάπη προς τον Εσταυρωμένο. Ματέα είναι η ζωή. Άνθρωπος που δεν μόνον χειδές ψυχές. Μόνο χιδέες ψυχές δεν μπορούν να αγαπήσουν τον Χριστό. Φιλείς με? Σκεφτείτε το ερώτημα αυτό. Απαντήσατε στο ερώτημα αυτό και είπατε στον Κύριο: Κύριε, Κύριε, αργήσαμε, αργά σε αγαπούμε. Περάσανε τα 10 χρόνια, τα 20 χρόνια, τα 30 χρόνια μέσα σε ψεύτικες αγάπες που μας ποτίσανε με πικρία και λυτήριο. Κύριε, αργά σε αγαπήσαμε.
Δώσ' μας από σήμερα να σ' αγαπήσουμε. Να σ' αγαπήσουμε όπως αγάπησαν οι μάρτυρες. Να σ' αγαπήσουμε όπως αγάπησε η αμαρτωλός γηνή. Να σ' αγαπήσουμε όπως αγάπησε ο νηστής. Και να είπαμε κι εμείς να μας αξιώσει ο Θεός. Όταν φτάσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, να βρισκόμαστε όλοι μέσα στον ναό και να δώσουμε μια απάντηση στον Κύριο. Κύριε, σε αγαπούμε. Κύριε, σε λατρεύουμε. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μας. Κύριε, μνήστητή μας όταν έρθεις εν τη Βασιλεία Σου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησεν και σώσεν ημάς. Αμήν.